Γεια σας! Άλλο ένα vlog ξεκινάει. Πάμε στην όμορφη Ισπανία με τους κουμπάρους μας. Οπότε θα έχουμε και άλλο κόσμο μαζί μας σε αυτό το ταξίδι το υπέροχο. Πάμε να επιβιβαστούμε σιγά σιγά και τα λέω από την όμορφη Ισπανία. Φτάσαμε και στο ξενοδοχείο. Για να δούμε. Α, πολύ ωραία. Ωραίο κρεβάτι και ψηλό. Α, παιδιά. Έχουμε θέα εδώ. Να βγούμε και έξω. Α, έχουμε και μπαλκονάκι. Και δείτε εδώ πέρα, βλέπουμε τη La Ramblas. Λοιπόν, φτάσαμε και στο ξενοδοχείο μας. Βρισκόμαστε στην πάνω, είναι πάνω στη La Ramblas. Είμαι στο μπαλκόνι αυτή τη στιγμή, γιατί όπως σας είπαμε έχουμε και μπαλκόνι. Γενικά η πτήση μας ήταν πάρα πολύ καλή, κάναμε 2,5 ώρες. Απ' έξω από το ξενοδοχείο μας, ακριβώς πάνω, μας σταματάει το λεωφορείο, το Airbus το One, το οποίο κοστίζει 6,75 η μονή διαδρομή για να σε φτάσει στο κέντρο της Βαρκελόνης. Σε 2 λεπτά και τώρα θα ετοιμαστούμε να κατεβούμε και να διασχίσουμε τη La Ramblas. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή. Γενικά, μέχρι στιγμής μας έχουν αρέσει τα πάντα. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευγενική. Οι δρόμοι τους, γενικά είναι όλα υπέροχα. Μέχρι στιγμής έχουμε καταενθουσιαστεί και ανυπομονούμε για τη συνέχεια. Δείτε και από αυτή την πλευρά τι βλέπουμε. Γενικά εδώ πέρα έχουμε θέα όλη την περατσάδα. Κάτω ακριβώς εδώ είναι η στάση του μετρό. Να, βασικά περνάει και το λεωφορείο του αεροδρομίου. Είναι αυτό εδώ. Και ξεκινάει ένα υπέροχο vlog για την όμορφη Βαρκελόνη. Βρισκόμαστε στη λαμποκερία. Πάμε να τη δούμε και από κοντά. Είναι η κλειστή αγορά τους με τα φαγητά. Έχει και διάφορα σνακ, έχει κρεατικά. Έχει τα πάντα, πάμε να τη δούμε και από κοντά και ίσως φάμε και τίποτα. Βρισκόμαστε στη Γοτθική Συνοικία και εδώ πέρα βλέπουμε τον καθεδρικό ναό της Βαρκελόνης με μια υπαίθρια αγορά η οποία έχει παλαιά πράγματα όπως γυαλικά, ξύλινα είδη και πηγαίνουμε να κάνουμε μία βόλτα για να δούμε τη Γοτθική Συνοικία. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας, βλέπετε έχουμε θέα τη La Ramblas, θα σας δείξω και από εδώ. Είναι λίγο, έχει λίγη φασαρία βέβαια. Σήμερα κάναμε μία βόλτα εδώ πέρα γιατί δεν είχαμε και πολύ χρόνο. Στη La Ramblas, πήγαμε στη λαμποκερία, είδαμε τον καθεδρικό και την Γοτθική Συνοικία και αύριο θα πάμε να δούμε την αψίδα του Θριάμβου και έχουμε και στις 10.45 κλείσει εισιτήρια για τη Σαγκράδα Φαμίλια, όπως και μετέπειτα θα κατευθυνούμε προς την Μπαρτσελονέτα για να δούμε και την παραλία της Βαρκελόνης. Καλημέρα από το πρωινό μας. Καλημέρα. Σήμερα ξεκινάει μια υπέροχη μέρα γεμάτη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Οπότε τρώμε γρήγορα και φεύγουμε για να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Και φτάσαμε στην αψίδα του Θριάμβου εδώ πέρα στη Βαρκελόνη. Προχωράμε να βρούμε και το πάρκο με το πολύ όμορφο συντριβάνι. Βλέπετε η μέρα είναι πανέμορφη, μας κάνει πάρα πολύ καλό καιρό. Είναι πάρα πολύ όμορφα και συνεχίζουμε για να βρούμε το πάρκο. Φτάσαμε και στα Σαγκράδα Φαμίλια, δείτε πόσο όμορφη και επιβλητική είναι. Ο Γκαουντί δεν έχει τελειώσει ακόμα το έργο του, βλέπετε, το άφησε μισό. Είναι πάρα πολύ όμορφη και σε 10 λεπτάκια
Είναι το εισιτήριό μας για να μπούμε και να τη δούμε και από μέσα. Βρισκόμαστε μέσα στη Σαγράδα Φαμίλια. Δείτε πόσο όμορφη είναι. Ο Γκαουντί ξεκίνησε να την κατασκευάζει όταν ήταν 31 ετών. Δείτε και από εδώ τα βιτρό. Από τα 31 του μέχρι το θάνατό του ήταν το μοναδικό έργο το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ το χρόνο του. Του πήρε όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα δεν την έχει τελειώσει μέχρι το θάνατό του το 1926. Δείτε πόσο όμορφη είναι. Και από αυτήν την πλευρά είναι μνημείο της UNESCO, Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο του 2010. Βγαίνοντας από τη Σαγκράδα Φαμίλια βλέπουμε και εδώ πέρα αυτό το τετραγωνάκι, το οποίο αν προσθέσεις οριζόντια, διαγώνια και κάθετα τους αριθμούς βγαίνει το νούμερο 33, δηλαδή τα χρόνια του Χριστού. Φτάσαμε στην περιοχή Μπαρτσελονέτα. Δείτε πόσο όμορφα είναι και κατεβαίνουμε τώρα προς τα κάτω να δούμε την παραλία. Βλέπετε εδώ και την περατσάδα με διάφορα σουβενίρ πριν και εδώ εστιατόρια και καφέ. Εκεί πέρα βλέπετε τα κότερα που υπάρχουν. Και εδώ πέρα υπάρχει και το Μουσείο της Ιστορίας της Καταλωνίας. Και συνεχίζουμε προς τα κάτω για να πάμε να βρούμε τη θάλασσα, την Μπαρτσελονέτα. Και να και η Μπαρτσελονέτα, δείτε πόσο όμορφη είναι, βλέπετε ο κόσμος έχει πάρει κουβερτούλες και αράζει μπροστά στην παραλία και εκτείνεται όλος ο δρόμος εδώ πέρα κάτω που μπορείτε να τον περπατήσετε. Είναι πάρα πολύ όμορφα, γενικά κάνει πολύ καλό καιρό, βλέπετε έχει ηλιοφάνεια, έχει λίγο αεράκι, ό,τι πρέπει να είσαι ντυμένος καλά. Και εκεί πέρα είναι και το W, το ξενοδοχείο το μεγάλο, το οποίο έχει και ελικοδρόμιο και μπορείς να κάνεις και βόλτα με το ελικόπτερο. Ήρθαμε και στο σταθμό των λεωφορείων. Είπαμε ότι αύριο θα πάμε στην Ανδώρα, οπότε ήρθαμε να κλείσουμε τα εισιτήριά μας. Οπότε αύριο έχει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ημέρα. Θα πάμε σε ξεχωριστή χώρα. Πάμε να βγάλουμε εισιτήρια και μετά φαγητό έτσι στα Five Guys που θέλει και η παρέα μας. Βγήκαμε από το δωμάτιο για τη βραδινή μας βόλτα και εδώ μπροστά μας βλέπουμε την Casa Mila του Gaudí και θα κατηφορήσουμε το δρόμο γιατί έχουμε κλείσει εισιτήρια για να πάμε στην Casa Batlló που έχει μέσα κάτι σαν event, winter λέγεται, και θα τη δούμε έτσι στολισμένη με όμορφα χρώματα. Τρώμε το πρωινάκι μας και σε λίγο να χωρούμε για την όμορφη Ανδώρα. Και φτάσαμε στην Ανδώρα μετά από 3 ώρες και 10 λεπτά. Έχουμε φτάσει στην όμορφη Ανδώρα. Δεν μας έλεξαν καθόλου στα σύνορα. Μόνο δώσαμε τα διαβατήριά μας, θα βγάζαμε τα εισιτήρια. Βλέπετε και το μαναγιώτη εκεί πέρα. Τώρα ήρθε η ώρα να ανηφορήσουμε, να πάμε προς το κέντρο. Να δούμε λίγο το κέντρο της, τα μαγαζιά της και σίγουρα να κάτσουμε για ένα καφεδάκι, λίγο να ανακτήσουμε δυνάμεις. Και από την όμορφη Ανδώρα. Λοιπόν, μας κάνει πάρα πολύ καλό καιρό βασικά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, δείτε εδώ. Ήλιος και εδώ πίσω μας επίσης ήλιος. Κάνει πάρα πολύ καλό καιρό. Ένας λόγος που περπατάμε και δεν μας βλέπετε χοντρά ντυμένους στις 8 βαθμούς είναι ότι έχει ήλιο.
Γενικά η Ανδώρα, επειδή είναι σε υψόμετρο, έρχεσαι κυρίως οδικός. Είναι 3 ώρες και 10 λεπτά. Και γενικότερα είναι πάνω σε βουνά. Γενικά η Ανδώρα μαζεύει πιο premium τουρισμό. Σίγουρα. Δηλαδή αυτό το καταλαβαίνεις και από τα franchise τα οποία είναι εδώ πέρα οι εταιρείες. Είναι τρία καταστήματα Rolex μέσα στο κέντρο. Και βρίσκεις τα πάντα δηλαδή. Αλλά επίσης κιόλας και από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Δηλαδή μέσα σε μια ώρα μπορεί να είδαμε και 20 Range Rover. Μια Ferrari. Έχει γενικά πάρα πολύ. Έχει γενικά πολύ καλά αμάξια, πολύ καλό premium τουρισμό όντως. Συνήθως λένε ότι είναι και αφορολόγητα εδώ πέρα τα ψώνια στην Ανδώρα, οπότε έρχονται λίγο και γι' αυτό για κάποιες εκδόσεις. Βέβαια, εγώ δεν είδα κάτι και εγώ τέτοιο. Εγώ αυτό θα έλεγα. Δεν είδαμε κυρίως τα αφορολόγητα, ναι, από τα low price. Δηλαδή, και εμείς που πήγαμε για να πάρω, ας πούμε, κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είδαμε ότι έχει εκδόσεις. Αλλά νομίζω ότι παρατήρησα... έχει πιο τσιμπημένα τα είδα. Όχι, παρατήρησα, έχει γενικότερα πιο big size σε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα βρίσκεις. Εντάξει, ναι, δηλαδή, αυτό okay. Ξέρω εγώ, καπνό, 10 κιλά καπνό Marlboro. Δεν τον βρίσκεις. Εντάξει, μόνο αυτό θα το αφορολόγητο, δηλαδή στους καπνούς. Που μπορεί να έρχονται να παίρνουν αυτά, δεν ξέρω. Εγώ πάλι όμως δεν παίρνουν ένα τελωνίο, αφού βγαίνοντας έχει τελωνίο. Δεν ξέρω τώρα τι συμφωνίες έχουν οι γύρω χώρες. Ναι, σίγουρα κάτι τέτοιο. Πάντως εμάς δεν μας έλεγξαν όταν μπήκαμε στην Ελλάδα. Όχι, εμάς δεν μας έλεγξαν καθόλου. Το μόνο που κάναμε. Ναι, είναι όταν κόψαμε τα εισιτήρια, δώσαμε το διαβατήριο όμως ότι με αυτό το ονοματεπώνυμο τον τάδε κωδικό μπαίνει στη χώρα. Και αυτό ήταν. Γενικά πάντως είναι ωραία και αξίζει σίγουρα μία επίσκεψη στην Ανδώρα. Καλημέρα και από το πάρκο του Μοντζουίκ. Βρισκόμαστε πάνω στο κάστρο. Εδώ πέρα βλέπετε τους κήπους του Μοντζουίκ και ανεβαίνουμε πάνω ακόμα λίγο για να μπούμε μέσα στο κάστρο, να δούμε και τους κήπους πιο καλά. Δεν ανεβήκαμε με το τελεφερί καθώς είναι κλειστό για αυτές τις ημερομηνίες του Φεβρουαρίου. Πήραμε το λεωφορείο 150 και μας έφερε ακριβώς πάνω στην πόρτα του κάστρου. Κατεβήκαμε από το μετρό και κατευθυνόμαστε στο πάρκο Γκουέλ. Το πάρκο Γκουέλ δημιουργήθηκε ως μέρος της αστικοποίησης της περιοχής της Βαρκελόνης και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Άντωνι Γκαουντί, ύστερα από παραγγελία του επιχειρηματία Ουζέμπι Γκουέλ. Κατασκευάστηκε ανάμεσα στο 1900 με 1914 και άνοιξε σαν δημόσιο πάρκο το 1926. Το 1984 η UNESCO ανακήρυξε το πάρκο Γκουέλ σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς ως μέρος του συνόλου έργα του Αντώνη Γκαουντί. Καλημέρα από τη La Ramblas. Τελευταία μέρα στη Βαρκελόνη, βασικά τελευταίες ώρες. Ο πιο εμπορικός δρόμος μπορεί και σε ολόκληρη την Ευρώπη, La Ramblas. Ισχύει, ο πιο εμπορικός δρόμος σε όλη την Ευρώπη. Είναι τουλάχιστον μισή ώρα το πάρτιμα. Θα σας δείξω και από εδώ. Ξεκινάει την πλάτσα De Catalunya, Piazza Catalunya, το λιμάνι, στο άγαλμα του Κολόμβου. Εδώ είναι ό,τι μπορείς να βρεις, από φαγητό, ποτό, τσούρος, ακόμα και από σουβενίρ, τα πάντα. Γίνεται χαμός, δεν σταματάει ο κόσμος να το πατάει. Το ξενοδοχείο μας είναι πάνω στη La Rambla και βλέπουμε, δηλαδή... Το ξενοδοχείο μας είναι αυτό εκεί πέρα. Μέχρι και 3 ώρα έχει κόσμο. Γενικά, όλη η Βαρκελόνη αξίζει. Κάνει και πολύ καλό καιρό. Πάμε να κάνουμε μια τελευταία βόλτα. Να δούμε λίγο έτσι και προς τα κάτω, λίγο ξανά προς τη θάλασσα. Και επιστροφή στο ξενοδοχείο, να πάρουμε τα πραγματάκια μας και να πάμε στο αεροδρόμιο. Και καθώς εξερευνώντας τη γοτθική συνοικία, βγήκαμε σε μια γειτονιά διαμαντάκι και πέσαμε πάνω στον καθεδρικό ναό της Santa Maria del Pei. Δεν πόσο όμορφη είναι η γειτονιά. Έρχονται και σχολεία εδώ πέρα, όπως συναντήσαμε πριν ένα ωραίο σχολείο που έκανε εκδρομή από την Ελλάδα και συνεχίζουμε να χωθούμε πιο βαθιά στη γοτθική συνοικία. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο και είμαστε έτοιμοι να πάμε στην πύλη μας για να πετάξουμε για Θεσσαλονίκη.